Είναι μια πηγή πληροφοριών πολύ σημαντική. Δεύτερον, υπάρχει και απόλαυση σε αυτό. Είναι συνεχιστής της προφορικής παράδοσης της λογοτεχνίας. Διότι ο Σκαμπαρδινώνης για μένα είναι δύο λογοτεχνίες. Μία, μαθαίνω τα βιβλία του προφορικά, όταν ακόμα όλο το υλικό είναι χαοτικά μες στο μυαλό του, αλλά αναφέρεται διαρκώς αυτό καθώς κάνουμε παρέα. Και μετά προσπαθώ να δω, διαβάζοντας το έργο, πώς έχει διαχειριστεί όλο αυτό το υλικό. Και πάντα με εκπλήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με τον Σκαμπαρδόνη, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της συναναστροφής ήταν τα ατέλειωτα ξενύχτια σε όλα αυτά τα λαϊκά μαγαζιά που μας άρεσε να πηγαίνουμε παρέα και τα φοβερά ποτά. Από την πρώτη μέρα που τον γνώρισα, έπινε ξεροσφύρι τσίπουρο επανομής διπλοβγαλμένο με γλυκάνισο. Μια μέρα είχε πιει τόσο πολύ που ανεξέλεκτος έφυγε από την παρέα, βγήκε από το μαγαζί, άνοιξε ένα σκουπιδοντενεκέ μεγάλο του Δήμου και μπήκε μέσα. Ήταν μια μέρα που ήταν ιδιαίτερα θυμωμένος και δεν μπορούσαμε να το βγάλουμε από τον κάδο απορριμμάτων. Όταν βγήκε και τον τακτοποιήσαμε κάπως, πήγε στο σπίτι και όλο το βράδυ έφτιανε την ντουλάπα και είπε απ' έξω όλη τη βυζαντινή ιστορία. Και απήγγειλε κομμάτια από τον Γρηγόριο Παλαμά. Αυτό το έργο, για να μην σας κουράσω άλλο, είναι πολύ μεγάλες, πολύ ατέλειωτη αυτή η ιστορία και αυτή η σχέση με τον Γιώργο. Α, μου είπε η Σοφία να αναφερθούμε και στους αγαμουστήτες. Πρέπει να πω ότι ο Σκαμπαρδινώνης με πήρε κοντά του να δουλέψω επειδή δεν βγάζαμε χρήματα τότε από το θέατρο. Ήθελα να με κάνει δημοσιογράφο. Με έκανε προσωρινά, με πήρε στο επιτελείο του, στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ και δούλεψα ως πολιτικός συντάκτης. Ήταν πολύ σκληρό αφεντικό. Προσπάθησε να μου μάθει τη δουλειά. Δεν μπορούσα να μάθω τη δουλειά. Μετά από δύο χρόνια, αφού με έβρισε πολλές φορές, επιτέλους αυτονομήθηκα και γύρισα πάλι στο θέατρο. Μετά αντιστράφηκαν λίγο οι ρόλοι. Γιατί... Κατάλαβες το μήνυμα. Είναι η βαθιά προσδοκία να τον κάνεις ηθοποιό. Αυτό έχει συμβεί. Διότι μετά την πρώτη χρονιά της δημοσιογραφίας στο ραδιόφωνο, ανεβάζουμε τον Τζότε Λεμονάδα, το έχω ξαναπεί. Όπου στους μικρούς ρόλους δεν θέλουμε να πάρουμε νέους ηθοποιούς. Είναι πολύ μικροί, γιατί λένε από μία ατάκα, μία λέξη. Ούτε βέβαια κομπάρσος, γιατί είναι ή μία επαγγελματικός ο θείασος. Εγώ δουλεύω στο ραδιόφωνο και ζόλα, στο θέατρο. Με τα λεφτά του σερβιτόρου ή του ραδιοφώνου κάνουμε παραγωγές στο θέατρο. Και αποφασίζουμε να έρθουν διάφοροι γνωστές προσωπικότητες της πόλης, μεταξύ των οποίων είναι και ο Σκαμπαρδινώνης με τον Καρατζά. Στις 8 παραστάσεις τις ανασχετούν, γιατί λένε πάλι το ίδιο θα κάνουμε. Σου λέω, όταν παίζουμε στο θέατρο, παίζουμε 100-200 παραστάσεις. Νομίζω ότι στη 10η παράσταση θα είχαν αυτοκτονήσει. Ο Καρατζάς έκανε ένα πολύ ωραίο χορευτικό. Ήταν ένα flashback και όλο το κείμενο που έλεγε ήταν ναι. Ο Σκαμπαρδόνης μιλούσε. Ο Σκαμπαρδόνης είχε φοβερό ρόλο, πολύ χαρακτηριστικό, γιατί ήταν μια παροδία western, μια σάτυρα των Αμερικάνικων πολυεθνικών, ένα τσέχικο έργο, το Τζο Λεμονάδας, και έμπαινε ως καουμπόι ο Σκαμπαρδόνης μέσα στο μπαρ και έλεγε «Μήπως πέρασε από εδώ Buffalo Bill?» Την τρίτη φορά αγανακτούσε ο μπάρμαν και το σκότωνε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο θεαματική ήταν η πτώση του Σκαμπαρδόνη. Δεν θέλησε να ξαναπαίξει. Απλώς, όταν μετά από ένα χρόνο απίβδησε... Σύντομη καριέρα. Και εγώ, ναι. Και ήταν και δική μου σύντομη καριέρα στο ραδιόφωνο. Κάναμε τους αγαμουστίτες, όπου ξεκινήσαμε να γράφουμε μαζί με τον Σκαμπαρδόνη. Εγώ νιώθα δέος, βέβαια. Γιατί με ένα σπουδαίο συγγραφέα, ένας ηθοποιός ο οποίος γράφει, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, προσπάθησα να τον απετρέψω, γιατί ήταν γενικός εξτρεμιστής. Ήμουν αυτός που μάλλον κρατούσε λίγο τα σκηνιά χαλαρά, λίγο πιο χαλαρά. Γιατί ήθελε να υπογράψει τα πρώτα κείμενα, βέβαια πάντα με ψευδόνυμο. Είχαμε αποφασίσει ότι θα έχει ψευδόνυμο. Με το ψευδόνυμο Φευρονία Μπιμπίκου Γιόκ. Ευτυχώς τον έπεισα και υπέγραψε ως Γιώργος Κλίμεντος. Όλα αυτά τα χρόνια συγγράφαμε στους άγαμους. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ, να σας διαβάσω δύο αποσπάσματα. Δεν θα έλεγα χαρακτηριστικά, γιατί είναι χαρακτηριστικά όλα τα αποσπάσματα, ό,τι και να διαλέξεις από το βιβλίο. Όλα τα κεφάλαια έχουν το ιδιαίτερο ύφος, είναι έξοχος στη λίστα ο Γιώργος. Και όχι μόνο επειδή τον αγαπάμε, επειδή είναι σπουδαίος συγγραφέας. Θα σας διαβάσω από το κεφάλαιο που έχει τίτλο «Ο Καζαντζίδης από τη θάλασσα». Ένα μικρό απόσπασμα.
Ο Λέων κυριεύεται από κάποια κρυφή χαρά, προσπαθώντας να διακρίνει πού περίπου πέφτει το κέντρο Καλαμίτσα. Ξέρει πως είναι το δεύτερο μαγαζί από τη θάλασσα και υπολογίζει τις κουπιές ώστε η πλώρη της βάρκας να βλέπει ντουγρού προς τα εκεί. Ο νευρικός σηκώνεται όρθιος και κοιτάζει προς την ακτή λέγοντας: «Να μην έχουμε ρε μια βάρκα δικιά μας, ένα μικρό σκαφίδι. Τόσο φτωχοί είμαστε, ρε Λέων. Μη συζητάς, κι αν δεν βοηθούσε και ο στρατηγός με κάνα εξτραδάκι, θα ψοφούσαμε τη πείνα. Δεν μου λες, θα έχουμε χοντρές φασαρίες με Ντεγκόλ?» Δεν θα έχουμε. Εγώ από τώρα το κουβαλάω μαζί το γουδί». Και βγάζει από τη δεξιά τσέπη το μικρό ξύλινο γκλόπ και το βρέχει στη θάλασσα κρατώντας το να σχίζει τα νερά. «Πάντα το κουβαλάω μαζί μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι τόσος κόσμος που μας έχει σταμπάρει. Και εκτός από τους αριστερούς κυκλοφορούν και ένα σωρό μάγκες, ψόφοι για καυγά. Κάθε γειτονιά έχει και τους δικούς της παλικαράδες. Το ξύλο έχει γίνει μόδα. Μπλουτζίν, ζωστήρες, μετοκάδες, σιδερόβεργες, σουγιάδες. Πού να κυκλοφορήσεις ήσυχος? Εσύ δεν κρατάς τίποτα μαζί σου για καμιά δύσκολη περίπτωση?» Ο παρασπόνδυλος που έχει το τσιγάρο στο στόμα ενώ τραβάει κουπί πιάνει τη γόπα με το δεξί για να μπορεί να μιλήσει. «Έχω πάντα ένα πακετάκι ξηραφάκια ζιλέτ. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και να με πιάσουνε, λέω ότι τα έχω για ξύρισμα». «Ποτέ δεν κατάλαβα πώς μπορείς να πετάς ξηραφάκι με το στόμα. Δεν κόβεσαι?» «Δούλεψα 2 χρόνια στο Λούνα Πάρκ του Γρήμπα σαν αβανταδόρος ενός παπατζή. Ήμασταν 2 αδέρφια και ο γέρος μου είχε πάθει σχιζοφρένεια. Τον είχαμε κλείσει στο νοσοκομείο στη Σταυρούπολη. Η μάνα μου είχε ένα υπόγειο και ψευτοδούλευε, πιάνονται θηλιές καλτσών σε ένα στενό στην Επτάλοφο. Πού να μαζίσει? Ο αδερφός μου ο Μπάτης μπήκε βοηθός σε ένα χασάπικο. Εγώ παράτησα το σχολείο και βγήκα στο κουρμπέτι από μικρός. Με το Γρήμπα, με το Λούνα Πάρκ. Γύρισαμε όλη την Ελλάδα. Κούνιες, γύρω του θανάτου, παπατζίδες, κανονάκι που μετρά στη δύναμη, όλοι μαζί μας ήτανε. Ακόμα και αυτός που πιάσανε δίθεν για δράκο του Σέιξου, ο Αριστίδης ο Παγκρατίδης, η Γουρούνα. Έτσι τον λέγαμε. Ένα ζουμπάς είναι. Δεν ήταν ικανός να δει ούτε μίγα. Εκεί έμαθα τη χαρτοπεξία, αλλά δεν γούσταρα ποτέ τα ζάρια. Εκεί με έμαθε και το κόλπο με τα ξηραφάκια ένας Ιταλός. Δύσκολο κόλπο. Έκανα 3 μήνες προπόνηση καθημερινά για να το μάθω. Και έσκησα καμιά δεκαριά φορές τη γλώσσα μου. Στα πόσα μέτρα το πετάς με το στόμα το ξηραφάκι? Μέχρι 6-7 μέτρα σφάζει άνθρωπο. Μετά πέφτει. Είναι ελαφρύ, δεν έχει δύναμη. Κοίτα τα φώτα της Καλαμίτσας. Ακούς? Ακούς ρε τη φωνή? Η πολύχρωμη γυρλάντα από τα εξωτερικά φώτα της Καλαμίτσας φαίνεται σχεδόν ολοκάθαρα από τις 2 μεριές τα λαμπιόνια από άλλα νυχτερινά μαγαζιά. Ο κόσμος ο καθισμένος στα τραπεζάκια. Τραπεζομάντιλα που ασπρίζουν, πρόσωπα μισά κίτρινα, μισά στο σκοτάδι. Η ορχήστρα φωτισμένη πιο καθαρά. Και η φωνή του Καζαντζίδη βαριά, σπηλαιώδικη, παραπονετική, περνάει ως τη βάρκα κομματιασμένη από το αεράκι. Μια έρχεται ολοκάθαρα για λίγο, μια σβήνει, ξανάρχεται αδύναμη, φεύγει σαν αντίλαλος μαζί με λαχταριστές μυρωδιές από ψητές μπριζόλες, πατάτες τηγανιτές, κοκορέτσι, φρέσκο ψωμί. Ο Λέων παρασπόνδυλος, μαγεμένος, σιωπηλός, γλύφεται, χαλαρώνει τα κουπιά. Έχουν φτάσει στα 30 μέτρα από την ακτή, με τοπικά στην Καλαμίτσα. Ο νευρικός έχει παγώσει και κοιτάζει βουβός, θαυμάζοντας αυτήν την εικόνα του νυχτερινού μαγαζιού απ' έξω μέσα από τη θάλασσα. Τα γκαρσόνια, τα μπουκάλια και τα ποτήρια που αστράφουν στιγμές-στιγμές, τα τραπεζομάντιλα που λευκάζουν. Ακούει αποσπασματικές ομιλίες, θρήματα από παινιές και μουσικές. Τη βαριά φωνή που ακούγεται κυριαρχικά, μυσταγωγικά παντού. 2 πόρτες έχει η ζωή. Οι μυρωδιές, οι ευωδίες των ψητών ξανάρχονται και φεύγουν. Ο νευρικός βλέπει με κάποιο φθόνο τους καλοντημένους πελάτες της ταβέρνας που τρώνε, πίνουνε και γλεντάνε και μουρμουρίζει. «Ρε Λέων, τι γίνεται? Αυτοί που έχουν τα φράγκα και γλεντάνε είναι αριστεροί και συνοδοιπόροι και εμείς που δεν έχουμε μία είμαστε από την άλλη μεριά?» «Σστ, δεν έχει σημασία. Όπως λέει και ο στρατηγός, είμαστε οι υπεράνθρωποι των μαζών». «Τι θα πει αυτό?» Ξαφνικά καταλαβαίνουν πως δίπλα τους, στα 10-12 μέτρα, είναι ακινητοποιημένες και άλλες βάρκες. Μαύροι όγκοι και κάφτρες τσιγάρων που αναβοσβήνουν. Πλησιάζουν αθόρυβα κι άλλες. Μαζεύονται 7-8, 10, 11 βάρκες φορτωμένες κόσμο. Μια λιτανία από μικρά σκάφη γεμάτα φτωχαδάγια που δεν έχουν να πληρώσουν την ταβέρνα και ήρθανε και ακούνε λαθρέα τον Στέλιο μέσα από τη θάλασσα. Σμήνοι από πενιές περνάνε λοξά, ολοκάθαρες, κρυστάλλινες, τριματισμένες και σβήνουν στο πέλαγος. Ακούγονται κιόλας δίπλα παραδίπλα βογγητά θαυμασμού. Κι άλλοι που με τα παράφωνα λαρίνια του συνοδεύουν στριγκά αυτή την μπουκαδούρα που φτάνει στα αυτιά τους, στο είναι τους, στην ψυχή τους σαν ψαλμωδία μιας βαθιάς μεγάλης Παρασκευής. Ο Λέων παρασπόνδυλος σηκώνεται όρθιος μέσα στη βάρκα. Κοιτάει και ακούει με δέος και μην ξέροντας τι να κάνει, αντί να χειροκροτήσει, αρχίζει και σταυροκοπιέται,
έχοντας τη γόπα του τσιγάρου στο δεξί, ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο δάχτυλο, κίτρινος από το πεπονίσιο φως του φεγγαριού που τον βαράει λοξά. Ο νευρικός. Τι έγινε, Λέων, σιγά σιγά θα κάνεις και καμιά μετάνια. Από ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Καμπαρεδίσια ζέστη». Ένα σύντομο απόσπασμα και θα κλείσουμε. Είναι στο American Bar που λέγαμε προηγουμένως. Έχουν δει μέχρι θανάτου έναν μαύρο ναύτη του αμερικάνικου εκ του στόλου. Ο 22ος που με το ζόρι κρατιέται πάει στέχη πάνω από τον μαύρο, αλλά απ' την άλλη έχει εμπιστοσύνη στη διπλωματία και στην εξυπνάδα του αφρού, που φέρθηκε ψύχρεμα και έξυπνα και άλλες φορές. Άμα από τώρα ή αργότερα σε κάποιον ότι εδώ μέσα, στο American Bar, έχουμε φάει κόσμο, δεν θα με πιστέψει. Θα νομίσει ότι λέω παραμύθια, σκέφτεται. Κι όμως εδώ μέσα έχουμε καθαρίσει πάνω από 3 άτομα. Ποιος θα κουνηθεί? Και η μπάτση δική μας και οι διασυνδέσεις μεγάλες, και τα λαδώματα και η κάλυψη κανονική. Σε λίγο ξαναμπαίνει ο αφρός στο μαγαζί. Έχει παρκάρει ακριβώς απ' έξω το αυτοκίνητό του. Ένα Opel Olympia. Λέει στον Πύρο: «Αφεντικό, φύγεσαι, δεν ήσουν εδώ». Ο Πύρος βγαίνει προσεκτικά από την πόρτα και εξαφανίζεται. Ο 22 στέκει και περιμένει με το στιλέτο στο χέρι. «Βάλε μέσα το σπαθί του», λέει ο αφρός, και ξεβράκωσε τον αράπη. Ο μαύρος είναι πια σε κατάσταση αφασίας. Δεν μπορεί καθόλου να αντισταθεί. Ο 22 του κατεβάζει τα παντελόνια, ο αφρός πάει στο κουζινάκι, παίρνει ένα μεγάλο καρότο, το βουτάει στο ελαιόλαδο, γυρίζει και το χώνει σχεδόν ολόκληρο στον κόλο του μαύρου. «Να δούμε τώρα αν θα ξανακάνεις μαγκές και άμα τολμήσεις να μιλήσεις». Μονολογεί και μετά ψύχρεμα. «Φορτώστε τον και φύγαμε». Τον πιάνουνε και τον βάζουν στα γρήγορα μέσα στο Όπελ, πίσω. Δίπλα του κάθεται ο 22 στη θέση του συνοδηγού, ο Πασχάλης. Ο αφρός τηλεφωνεί στο Στάθη Θανασέκο, τον γνωθοχειρουργό, και του λέει: «Γιατρέ, ερχόμαστε σε μισή ώρα στο ιατρείο σου, είναι μεγάλη ανάγκη». Ο Θανασέκος αγουροξυπνημένος: «Τι πάθετε τέτοια ώρα?» «Ετοιμάσου, δεν μπορώ να σου πω». Μετά βγαίνει, κατεβάζει το κεπέγγι του μπαρ, κλειδώνει και μπαίνει στη θέση του οδηγού. «Άμα τελειώσουμε, να γυρίσουμε αμέσως να καθαρίσουμε το μαγαζί», λέει, βάζοντας μπρος. Τραβάνε γρήγορα προς το λιμάνι. Η ώρα είναι 2:30 το πρωί, η κίνηση ελάχιστη. Ο αφρός οδηγάει ψύχρεμα, χαλαρά, σωστά, λες και πάει η εκδρομή στο Αρσακλή. Σε όλη τη διαδρομή δεν μιλάει κανείς. Ακούγονται μόνο τα βογγητά του Αμερικάνου. Φτάνουν στο κάτω μέρος του λιμανιού που είναι εντελώς ερημικά, δίπλα στην τελευταία πύλη. Ο αφρός με τον 22 βγάζουν τον αράπη και τον πετάνε δίπλα στον τοίχο της εισόδου. «Θα τον βρούνε σε λίγο οι πρωινοί, αυτοί που έρχονται για ψάρια στην Ιχθυόσκαλα», λέει ο αφρός. Ο 22. «Ρε εσύ, οι κομμουνιστές μισούν τους Αμερικάνους και αντί να τους φάνε αυτοί, τους τρώμε εμείς. Δεν σου φαίνεται λίγο ανάποδο?» Ξαναμπαίνουν στο αυτοκίνητο. «Λες να ζήσει?» ρωτάει ο 22. «Και να ζήσει, θα κάνει 2 μήνες να συνέλθει», απαντάει ο Πασχάλης, κρατώντας το ποδάρι του που τρέχει αίμα. «Σε ποιο γιατρό πάμε?» «Κάνε γρήγορα, γιατί έχασα πολύ αίμα. Ζαλίζομαι», λέει με αδύναμη φωνή. Ο αφρός: «Μας περιμένει ο Θανασέκος. Του πήρα τηλέφωνο». «Ξέρει?» «Γιατρός είναι. Οδοντίατρος. Δεν θα ξέρει να σου ρίξει μια σταυροβελονιά?» Και σκύβοντας και κοιτώντας το πόδι του Πασχάλη. «Πολύ αίμα τρέχει, ρε. Λες και σου ήρθε περίοδος. Εκτός από το μαγαζί που το κάναμε σαν χριστουγεννιάτικο μπαξέ, πρέπει να καθαρίσουμε και τα μάξι», λέει ξύνοντας με το δεξί τη φαβορίτα του και μετά κατεβάζει το παράθυρο για να μπει φρέσκος αέρας. Ο Πασχάλης μονολογεί βαριά. «Πούστη Αμερικάνε, μουνή να πιάνεις και αχινός να γίνεται». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τον τελευταίο μήνα παρουσίασα 18 βιβλία και είμαι σε σύγχυση. Σήμερα δίνω ποιο βιβλίο παρουσιάζουμε σήμερα. Ο μόνος που μπορεί νομίζω να ανταγωνιστεί εδώ μέσα είναι ένας. Ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο οποίος, αν δεν ήταν που είναι έξοχος πολιτικός, νομίζω ότι ανετότατα θα ήταν ένας από τους καλύτερους κριτικούς λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Και τον ευχαριστώ θερμά για την οξυδερικέστατη
προσέγγιση που έκανε στο μυθιστόρημα. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον Δίνο Σιώτη, ποιητή και νομίζω ρεκόρντμαν στα περιοδικά. Είναι ο άνθρωπος που έχει βγάλει πάνω από 15 περιοδικά στην Ελλάδα. Με έκανε εξώφυλλο, ο πρώτος που με έκανε εξώφυλλο το 1993 και γι' αυτό τον έχω από κοντά, μήπως με ξανακάνει. Φυσικά αγαπώ πάρα πολύ τον Ιεροκλή και την απέραντη φιλία που έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Ιεροκλής πρέπει να σας πω ότι είναι κουμπάρας μου, με στεφάνωσε, παρότι δεν είμαι πόντιος. Προφανώς το κάνει κατ' εξαίρεση. Σήμερα η Ιεροκλή είδα έναν ποντιάρχη στο αεροπλάνο, τον Ντάνι Μανίδη. Μπλε σακάκι, καφέ παντελόνι, κανελή παπούτσια, τσαντάκι και χαμογελό.